πώς προέκυψε αυτό. Ο Μέγας Πέτρος, έτσι, που ήταν στη Ρωσία, έκανε ένα άνοιγμα προς τη Δύση, προς την αιρετική Δύση, από όπου μπήκε και αυτή η εικόνα, η οποία όντως δεν είναι Ορθόδοξη. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος απαγορεύει να εικονίζεται ο πατέρας. Δεν επιτρέπεται να εικονίζεται ο πατέρας. Αλλά δυστυχώς οι πολιτικοί, όταν αναμειγνύονται στα πράγματα της Εκκλησίας, δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Με το άνοιγμα λοιπόν που έκανε στη Δύση ο Ρώσος αυτός ο μονάρχης, μπήκε αυτή η εικόνα, ενώ δεν έπρεπε, έτσι στην Ρωσική Εκκλησία. Από εκεί οι Ρώσοι, απλοί άνθρωποι, δεν είναι ότι είναι κακοπροαίρετοι, αλλά αυτή η εικόνα βλέπετε και στα μικρά παιδιά, ας το πούμε, εντυπωσιάζει. Και εμάς ενδεχομένως, όταν είμαστε μικρά παιδιά που δεν ξέραμε πολλά για το δόγμα, μας άρεσε. Έτσι, γιατί έχεις μια οπτική παράσταση του Θεού έτσι όπως εσύ, ας πούμε, το φαντάζεσαι. Αλλά το Θεό δεν πρέπει να το φανταζόμαστε. Δεν επιτρέπεται να το φανταζόμαστε. Εκεί είναι το λάθος. Λοιπόν, οπότε έφεραν αυτή την εικόνα στο Άγιο Όρος από τη Ρωσία, οι Ρώσοι μοναχοί. Ξέρετε, παλαιότερα υπήρχαν χιλιάδες Ρώσοι μοναχοί στο Άγιο Όρος. Και στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν χιλιάδες Ρώσοι. Γι' αυτό και έχουμε και τα πολύ μεγάλα μοναστήρια στο Άγιο Όρος, το Ρώσικο Μοναστήρι, το Αγίου Παντελεήμονος. Έχουμε τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, τεράστιο και αυτό, γιατί υπήρχαν χιλιάδες Ρώσοι μοναχοί σε αυτά. Και ό,τι βέβαια περνάει από το Άγιον Όρος, μετά και εμείς, εν τη αφελότητη και εν τη απλότητή μας, στην Ελλάδα το δεχόμαστε ότι είναι Ορθόδοξο. Δεν είναι όλα Ορθόδοξα, ας είναι και από το Άγιον Όρος. Και έτσι πέρασε αυτή η εικόνα και έφτασε και σε εσάς, στην Αμερική κλπ. Αυτό είναι η ιστορία του πράγματος, για να ερμηνεύουμε πώς γίνεται το κάθε τι. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν βγαίνει. Άμα ενημερωθεί ο Ορθόδοξος λαός, μόνος του θα τη βγάλει. Αλλά βλέπετε πόσο ελλειπή κατήχηση έχουμε. Οι Ορθόδοξοι αγνοούμε πολύ βασικά πράγματα της πίστεως. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν το Πάτερ ημών. Λέω πολλές φορές σε κάποιον προσπαθώντας να τον πείσω και μερικές φορές είναι πολύ έντονη προσπάθεια και δεν πείθεται εύκολα, να συγχωρήσει. Να συγχωρήσει τον αδελφό του, τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον γειτονά του. Και για να τον βοηθήσω του λέω, τι λες στο Πάτερ ημών. Δεν λέμε άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Μετά τι λέμε? Και μη συνέγγιση μας πειρασμό. Αυτό λέμε. Δεν θυμάται καν το Πάτερ ημών. Ίσως και να μπερδεύετε εκείνη τη στιγμή θα μου πείτε. Υπάρχει και αυτό βέβαια. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο μακριά είμαστε. Δεν έχουμε καταλάβει αυτό το ουσιώδες που μας βάζει ο Χριστός μας να το λέμε κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα ή πόσες φορές την ημέρα, ας πούμε, μέσα στις ακολουθίες λέμε το Πάτερ ημών. Και μετά δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, δυσκολευόμαστε να συγχωρέσουμε. Ενώ σου λέει ως προϋπόθεση για να συγχωρηθείς, να συγχωρήσεις τον άλλον. Αυτό το βασικό δηλαδή δεν το έχουμε καταλάβει οι χριστιανοί και κρατάμε έχθρες και κρατάμε μίση και δεν λέμε καλημέρα στο γείτονά μας. Και μέσα στο σπίτι ακόμα δεν λέει ο σύζυγος στη σύζυγο καλημέρα. Καταλάβατε. Και μετά λέμε είμαστε καλοί χριστιανοί. Πώς είμαστε? Θέλω να πω δηλαδή έχουμε πολύ βαθιά άγνοια και έλλειψη κατήχησης. Οπότε δικαιολογούνται όλα αυτά τα άτοπα που βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία.